Ελένα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. 2 μήνες μιλάμε. Ναι. Μέχρι να το κανονίσουμε. Ναι. 2 μήνες. Για πες μου λοιπόν, για το ξεκίνημα λίγο της ζωής σου, από πού είσαι καταρχήν? Είμαι από Κύπρο, Λευκοσία. Από το συνοικισμό 2, έτσι λέγεται. Ναι. Μεγάλωσα εκεί, οι γονείς μου πρόσφυγες, τα προσφυγικά τα σπίτια. Αυτό, λευκοσιάτισα από το Στρόβολο. Ναι. Ούτε τσιγάρα ούτε τίποτε άλλο που νομίζουν πολύ. Αυτό. Η παιδική σου ηλικία με την οικογένειά σου, η κατάσταση πώς ήταν, μικρή, πότε να ήσουν? Α σου πω κάτι, θυμούμαι από 6 χρόνια και μετά. Και έχω την εικόνα που σου είπα και πριν. Θυμάμαι την πρώτη φορά να είμαι στη μέση τη βία, α πούμε. Εγώ ζήσα βία μέσα στο σπίτι και πολλά άλλα πράγματα. Από τον πατέρα και τη μητέρα μου. Ο πατέρα μου ήταν πιο ένα αλκοολικό. Χτύπησε τη μάνα μου συχνά. Εσένα. Ναι. Και εσένα. Όχι εμένα. Η μάνα μου μας έδερνε με την κουτάλα, η αλήθεια είναι. Ο πατέρα μου δεν με χτύπησε ποτέ. Όχι. Αδέρφια έχεις? Έχω έναν αδερφό. Τώρα είναι 44. Κοίτα, τα παιδικά μου χρόνια δεν ήταν καλά. Υπήρχε φροντίδα όμως, δηλαδή είχα το φαΐ μου, είχαν πολλά λεφτά τότε. Ο παπάς μου, οι δικές που έκαμε τότε, ήταν κάπως όπως το που κάνω εγώ. Ήταν πάτρονος, τότε λόγουν τα πάτρονοι, κάπως έτσι. Δηλαδή? Ήταν τα μπατζής. Είχε κοπέλες και κορίτσια. Ναι, ναι, μπα, έκανε πολλά λεφτά, ξέρω εγώ. Είχε μια που ήταν, είχε χρόνια. Και εμένα με έπαιρνε εκεί από 6 χρόνια μετά που χωρίσανε. Πού σε έπαιρνε? Με έπαιρνε μέσα στα δωμάτια, μέσα στις κοπέλες και μου κάναν τα μαγιά μου, κοτσιδάκια, δεν ξέρω εγώ. Μέσα στα ταβέρνες, μέσα στα παντού. Όπου ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο μας δηλαδή. Όπου και να πέραμε μαζί μέσα στα καφενεία. Ναι, έπαιζε κουμάρι, ξέρω εγώ, και τέτοια. Είχε σηκώσει εσύ από πονία και τα λοιπά, όταν ήσουν μικρή? Ακού να σου πω. Εγώ είδα τον πατέρα μου, άρχισα να καθιστά 6, δεν καταλάβαινα ότι ήταν το πράγμα. Στα 11 μου άρχισα να καταλαβαίνω, όταν μεγάλωσα απότομα. Ξέρω εγώ. Γιατί χωρίσανε, 6 χρονών. Και το θέμα είναι ότι εμείς αναγκαστήκαμε με τη μάνα μου να πήρνουμε στις πολλές πόλεις. Δηλαδή Λευκοσία, Κόκκινες, Αυτούπολη και πάλι πίσω. Κάναμε αυτό το πράγμα. Δεν έβγαλα σχολείο, έχω δημοτικό. Πήγα γυμνάσιο, αλλά δεν πηγαίνω σχολείο, δεν μου άρεσε. Προτιμούσα, ξέρω, να γυρνάω από εδώ και από εκεί. Οι γονείς σου ήταν μαζί μέχρι ποια ηλικία, τον ήσουν εσύ? Ήμουν 6 χρονών. Παντρευτήκανε πολύ μικρή, 14, ρωτευτήκανε εμείς ένα λεωφορείο. Είδε η μάνα μου, τον πατέρα μου, να χαμογελά και τρελάθηκε. Ναι. Ιστορία αγάπη. Ιστορία αγάπη. Αλλά ξεκίνησα πολλά γλύωρα, μάλλον ο πατέρας μου, ξέρω εγώ, από την κακοπία. Εντάξει, η μάνα μου πέρασε πολλές άρρωστες λόγω του παπά μου. Κόλλησε βλερόρια. 24 χρόνια πάθε ζημιά. Μόλις με γέννησε, έχασε πάρα πολλά πράγματα. Η μάμα μου είχε 12 χειρήσεις. Για να καταλάβεις πρώτης. Τότε σου το είπα πριν. Αυτό είναι από τον πατέρα μου, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά τον πατέρα μου τον αγαπώ πιο πολύ. Δεν ξέρω γιατί. Βασικά από τα 6 μου μέχρι με 40. Από τα 6 μου θυμάμαι μόνο βία. Δηλαδή από τα 6 από τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τις καθημερινότητες, όλες ήταν καθημερινό. Η αστυνομία στο σπίτι, ο κόσμος, ο συνοικισμός να μαζεύεται. Γίνησκαμε θέαμα κάθε μέρα. Ειλικρινά που σου μιλώ. Αστυνομία λόγω της κακοποίησης. Ναι, κάθε μέρα αστυνομία, κάθε μέρα στο σπίτι, ως προχωρήσασαι. Εντάξει. Αλλά και η μάνα μου δεν ήταν και καλό παράδειγμα. Μας φρόντιζε την εικόνα, το σπίτι, στο σχολείο, ξέρω εγώ αυτό που θυμάμαι. Γιατί θυμάμαι το σχολείο, το δημοτικό. Θυμάμαι πολλά συγκεκριμένα πράγματα. Είτε το νηπιαγωγείο. Όταν σταμάτησε το σχολείο, που είπες ότι δεν πήγε στο γυμνάσιο. Ναι. Τι έκανε σαν εδώ, καλά. Άρχισα και κάπνιζα. Βασικά άρχισα και πειραματιζόμουν με ουσίες από 10 χρονών. Όταν ο πατέρας με πίνει αλκοόλ, με πίνει λίγη μπύρα. Από τότε, ξέρεις, μου έδινε, ας πούμε, κάπως έτσι. Και μετά ξεκίνησες ναρκωτικά σε ποια ηλικία? 10 χρονών έμπηκα έτσι στο χόρτο. Μου άρεσε, ξέρω. Όταν το κάπνιζα το χόρτο πρώτη φορά, νομίζανε ότι έλεγα ψέματα. Ότι πια τόσο πολύ. Γιατί? Γιατί δεν ζαλέθηκα οτιδήποτε, απλά μου άρεσε. Και ξανακάνα άλλο, και ξανακάνα άλλο.
το παίρνω σερί, δεν πιστεύω άλλο ότι ξανακάνα. Συνήθως ήταν υποθυμούσα, ήθελα να κάνω με το. Εγώ το γουστάρα. Ήμουν, ξέρω, καλά. 11 χρονών. Ναι. Και πότε πέρασες από τα σκληρά μετά, τι ηλικία? Κοίτα, μετά τα σκληρά, κοίτα. Εγώ ήμουν με ένα παιδί, στα 11 χρόνια σε ένα παιδί και ήμουν έγκυος, 11 χρονών. Ήταν στρατιώτης αυτός, 5-6 μήνες κράτησε το θέμα. Εγώ πήγα, θυμάμαι όταν πήγα στο νοσοκομείο που το έχασα μέσα στην τουαλέτα, το κατάλαβε η φίλη μου και με πήρε νοσοκομείο. Είσαι έγκυος. Ναι. Εγώ, η νοσοκομείο με βάλα να κάτσω στο κρεβάτι, αλλά εγώ ήμουν 11 χρονών. Εγώ μου έκανα βόλτες, σαν να ήμουν χάζω χαρούμενο. Δεν του κατάλαβα ότι. Άργησα πολλά μεγάλωσα να συνειδητοποιήσω το ότι τότε ήταν μωρό. Γιατί ήμουν εγώ μωρό, ασχέτως. Ναι. Και έχασε το παιδί τότε, δηλαδή. Ναι, το έχασα και χώρισα και με αυτό λόγω του πατέρα του, γιατί δεν ήταν την οικογένειά μου. Εκείνη την περίοδο ξεκίνησε και τα ναρκωτικά τα μισθωτά. Ναι, από τον ίδιο. Το γνώρισα μετά ένα παιδί πάλι. Έχω θέμα με αυτό και οι θεραπευτές μου το λένε. Δεν μένω μόνη μου. Δεν αφήνω τον εαυτό μου μόνη μου. Μετά γνώρισα άλλο παιδί. Αυτός ήταν παντρεμένος. Αυτός ήταν ο χειρότερος εφιάλτης της ζωής μου. Ο χειρότερος? Εφιάλτης της ζωής μου ήταν αυτός. Εφιάλτης. Παναγία μου τι πέρασα. Παναγία. Ακόμα τα, είμαι 40 χρόνια ακόμα τα περνάω. Κάνα δύο παιδιά μέσα σε μια κακοποίηση καταρχάς. Τα γέννησα. Δεν με ρωτήσε κανένας αν τα ήθελα ή όχι. Όταν λες κακοποίηση. Τίποτα. Ήταν, θα το πω, ας πούμε, να το πούμε με μια έτσι, ήταν μαζοχιστής. Σαδιστής. Πολλά. Άμα μπεις την τρία λέξη, ο άλλος δεν θα καταλάβει. Επέρνουν το 6 χρόνια. Ήμουν 11 μέχρι τα 18. Εκεί έκανα τον Χρήστο και την Μαρία. Ο Χρήστος είναι 24 χρόνια, τώρα η Μαρία 21, κάπου εκεί. Σου είπα πριν ότι μπερδεύω τον χρόνο λίγο. Ο θεραπευτής το είπε, μερικά πράγματα. Ναι. Και τι γινόταν μέσα σε αυτή τη σχέση που μου λέγεις την κακοποίηση? Τίποτε, ήταν μόνο παρανομίες. Ξέρω εγώ κράτω την καβάντσα βασικά. Πολλές παρανομίες. Τι χρηματοκιβώτια έκαναμε. Τι κλεφκάμε ένα αυτοκίνητα, τα μοιράζαμε μέσα στη μέση, φτιάχναμε άλλα. Τι ναρκωτικά πουλήσαμε. Ξέρεις πόσο πράγμα έφεραμε στην Κύπρο, κυκλοφορούσα στην Κύπρο. Ήμουν πολύ πράγμα, πολύ πράγμα. Χόρτο, κόκες, ξέρω εγώ. Για πες μου. Ήμασταν μια ομάδα που κλέφαμε συνεργατικές μικρές στα χωριά. Δηλαδή το χρηματοκιβώτιο σε χωριό της Πάφου. Που ήταν μικρό. Αυτό το πράγμα. Και πήγε πολλά χρόνια. Πολλά λεφτά στους μιλάμε. Στους δήμους είχε μικρά χρηματοκιβώτια. Κοίτα, παντού δεν είχε συνεργατικές. Στα χωριά. Αυτά τα πράγματα. Όχι σε μεγάλες τράπεζες που είναι η ελληνική, τα και μπαίνεις, έχει. Σε μικρές, σε πόλεις μικρές. Μπαίνανε μέσα και τα. Ναι. Ξέρω εγώ. Μετά έσπασε αυτό. Κλοπές αυτοκινήτων, μου πες μετά τι άλλο. Στις κλοπές αυτοκινήτων. Αυτοκίνητο να πάει να πιάνεις από έξω από το σπίτι, να το μοιράζεις, να το δένεις με ένα άλλο αυτοκίνητο και να το πουλάς. Φύγια ευρώ, φύγια 200 ευρώ. Έτσι πράγματα. Και άρχισες και χρήση μέσα σε αυτή τη σχέση. Τα άρχισα όλα 14 χρόνια. Κοκαίνες, πρέζες, κάποια, όλα τα πεινά. Είμαι στην εγκυμοσύνη μου, έπαιρνα έκσταση. Ήταν το καιρό την έκσταση. Ο γιος μου έπαιρνα πολύ χόρτο στο γιο μου το μεγάλο. Στην κόρη μου πολύ κόκα. Καταλαβαίνεις. Και στον άλλο έπαιρνα πολλά έκσταση. Ήταν το καιρό των έκσταση τα πάρτι, ναι. Τρεις εγκυμοσύνες έπαιρνα, στις δύο τις άλλες καθόλου, που έμειναν καθαροί. Επηρεάστηκα καθόλου εγκυμοσύνες από τη χρήση? Όχι. Να σου πω μια ιστορία. Έχω 5 παιδιά. Τα 3 βγήκαν καθαρά. Τίποτα, ούτε τσέφυγα, ούτε τίποτε. Στα 2 μου τα όλα που δεν έπινα, στην κόρη μου τη μικρή που τη γέννησα 7 μηνών, πέθανα. Εγώ. Και μου κάνανε εμένα επέμβαση. Θέλω να σου πω ότι δεν έπινα. Γιατί εγώ πιστεύω στο κάρμα, στη στιγμή. Όχι στο η μάνα να πίνει ναρκωτικά. Που δεν είναι σωστό. Να πίνει ναρκωτικά όταν είσαι έγκυος, αλλά δεν μπορείς να τα κόψεις άμα να θεμείς το μωρό. Είναι αρρώστια. Δεν γίνεται να τα κόψεις. Απαγορεύεται. Άμα είσαι έγκυος, απαγορεύεται να κάνεις από το ξύμωση. Πρέπει να συνεχίσεις να πίνεις για να γεννήσεις. Ναι, αλλά θα επηρεάσει το παιδί άμα συνεχίσεις να πίνεις. Μα δεν γίνεται. Θα το ρίξει αν το θέλει, δεν μπορεί να κόψει. Μπορείς να κάνεις από το ξύμωση, είσαι έγκυος, δεν γίνεται. Απαγορεύεται ο γιατρός. Ή θα το ρίξει ή θα πίνει και θα το κάνει το μωρό. Στην πιάτσα που είμαι, 3-4 ήταν έγκυος τελευταία.
Πήγανε, γεννήσανε και έφτανε, χωρίς τα μωρά. Μένουν εκεί. Καταλάβες. Τι γίνεται μέσα στις κάτσες. Γίνεται ρε παιδί μου να γίνεις έγκυος, ας πούμε. Το σκέφτεσαι. Ωραία, να πάμε λίγο πάλι πίσω στη ναι. χρονικά, σε αυτή τη σχέση που μου έλεγες. Ότι ξεκίνησε στα 14 τα σκληρά ναρκωτικά. Ναι. Με τα παιδιά τι γίνονταν στο σπίτι, δηλαδή. Να σου πω. Όντως χρήστες και οι δύο, έτσι. Γιατί ναι, εγώ ήμουν πιο πολύ. Αυτός δεν ήταν. Είχε και δύναμη να μην πει. Δεν ξέρω γιατί έκανε πολλά πράγματα. Αγόραζε αυτοκίνητα, άνοιξε μαχάζι, μηχανικό αυτοκίνητο. Έκανε πράγματα. Εγώ ήμουν πιο πολλά στη χρήση. Γιατί με την κακοποίηση είναι εγώ. Καταλαβαίνετε. Θέλω παυσίπονο. Σε χτύπαγε. Ήμουν κάθε μέρα χτυπημένη. Κάθε μέρα. Και εκείνανε μετά ό,τι έκανε και πήγαινε σε ρί. Του άρεσε αυτό το πράγμα να το ζει. Αλλά επειδή ήταν ρουφκιάνος της αστυνομίας, όσες φορές τον έδωσα, έρθαν και πιάνε κανονικά από το γραφείο. Με το γραφείο του αστυνομικού. Αν είσαι λίγο, αυτό είναι πέμπτο. Χωρίς να πει αστυνομικό σίγουρα. Ναι. Και τελικά, ποια ήταν η κατάληξη της σχέσης αυτής. Εντάξει. Χωρίσαμε πολλά δύσκολα. Δηλαδή, κρυβόμουνα. Να μην με βρει και τέτοια. Μέχρι που βρήκε κάποια άλλη και ησύχασα και μετά ήμουν εγγύος 4 μηνών που ήρθα εγώ κάποιον άλλο. Κερδευτήκαμε. Τέσσερα, όταν ήμουν 4 μηνών εγγύος. Να σου πω με τα παιδιά τι έγινε με τα δύο παιδιά. Τα παιδιά, κοίτα, όταν είχα στο νηπιαγωγείο, ο γιος μου πήγαινε την πρώτη του φορά νηπιαγωγείο, πρόνοιο και μικρή πιο μικρό. Έπιασα μια μέρα τηλέφωνο, δεν ήμουν καλά και έπιασα το τηλέφωνο την πρόνοιο και του λέω παρακαλώ να τα πιάσουν τα μωρά γιατί δεν μπορώ να τα φροντίσω. Ούτε να ταΐσω, ούτε να κάνω μπάνιο. Και έφθαμε. Το θέμα ξέρεις την εικόνα, θυμάμαι όμως αυτό. Το γιο μου να μαζεύει τα πράγματα του μόνος του. Ξέρεις πόσο ωραία εκείνη την ημέρα. Δεν ξέρω πώς και δεν πέθανα. Και μετά από δύο μέρες έδωκα την κόρη μου. Άφηκα την κόρη μου και έδωκα την μετά από δύο μέρες. Ευτυχώς που είχα τη συνείδηση να το κάνω. Μα ξέρεις πόσο μεγάλωνα. Χωρίς φαΐ, χωρίς μπάνιο, χωρίς τίποτε. Αφού η μάνα μου με βοήθα. Ήταν ο γνωστής πας στους γκόμενους. Τελείω, δηλαδή είναι σαν να είμαι η μάνα μου, εγώ και η κόρη μου. Δηλαδή σαν να πάει έτσι, έτουν το πράγμα. Ό,τι μου δώσανε, έκαμνα. Καταλάβεις, θα σου πω. Με βοήθα. Παρακάνω ότι πιάσ' τα μωρά, ό,τι θα κάνω, πώς το πρόγραμμα, τίποτα. Όχι και όχι. Και μετά έδωκα την κόρη μου και στο τηλέφωνο και λέω, ξέρω, ήθελα να μαζί, τουλάχιστον. Και όταν λες ότι έμεινες 4 μηνών έγκυος μετά, από άλλον άντρα. Όχι. Ήμουν 4 μηνών στην κόρη μου που γνώρισα τον Νίκο. Ναι. Τέλος πάντων, ξεκίνησε μια σχέση, αλλά δεν κράτησε. Όχι, γιατί περίμενα να γεννήσω, δεν τη συνεχίσαμε. Είμαστε ερωτευμένοι, ξέρω εγώ, αλλά είμαστε πολλά πίσω μακριά, μέχρι που γέννησα. Γέννησα και μετά χώρισα 4 μηνών, ξέρω εγώ. Η κόρη μου, ας πούμε, τον είχε πιο πολύ αυτό σαν μπαμπά παρά τον μπαμπά της. Ναι. Παρακάτω. Ναι. Ήταν χρήστης. Και αυτός ο Νίκος. Ερωτευτήκαμε, ξέρω, τα του άστο έχω πάνω μου. 10 χρόνια είμαστε μαζί. Ήμουν 18 χρόνια, αυτός ήταν 33-35 κάπου εκεί. Και είχαμε και ένα παιδί. Να ξέρεις ότι έριξα και τρία παιδιά σε τούντες ηλικίες. Σκέφτω, ας πούμε, το κορμί μου πόσο ταλαιπωρηθεί. Και είναι ταλαιπωρημένο. Έχω χτυπήματα, ας πούμε, μου ταλαιπωρώ μέχρι τώρα. Και τέτοια. Και με την τρίτη σου σχέση αυτή πάλι... Με τον Νίκο, ξέρω εγώ, έκανα ένα παιδί. Είμαστε πολλά μες στη χρήση. Δηλαδή, ήταν τη χρήση διδοφλέβεια. Πόσο αφού τα συμπάθηκα, δηλαδή, που σου έδειξα. Έχω πολλά τέτοια. 12 χρόνια έκανα ενδοφλέβεια, 12 χρόνια δεν κάνω και φλέβα δεν μου βρίσκουν να μου βρουν αίμα ακόμα μέχρι τώρα. Ήταν η χειρότερη εποχή με στα ναρκωτικά με τον Νικό, γιατί πουλούσαμε 12 χρόνια. Εμείς κρατούσαμε τη Λευκοσία. Τόσο πολύ πουλούσατε. Τόσο πολύ. Κάθε μέρα, πόσες φορές πήγαινε, έλεγε στο φέρε, κάνε, πια κάνε. Ξέρεις πόσο πράγμα είναι φέρα. Αλλά δεν βγήκα ποτέ από ένα εξωτερικό. Για τον λόγο ότι που μικρή ηλικία υπόγραφα, Δευτέρα και αυτή την Παρασκευή. Δεν μπορούσα να φάω απίστευτες φυλακές, ξέρω εγώ. Αλλά γλίτωνα με τα προγράμματα. Γύριζα το, ξέρω εγώ. Έκανα απόπειρες ψευτικές, από ένα νοσοκομείο. Και γλίτωνα με τον τρόπο. Ναι. Το εμπόριο το κάνατε στο σπίτι, έχω τσάνα σπίτι. Ναι, κανονικά. Όχι, ξεκινούσαμε το πρωί, το οργανώναμε. Σαν το πεθάνει το μπακάλικο που πάει στις γειτονιές, γίναμε 8. Μας κάνανε τηλέφωνο, πήγαμε στις περιοχές. Ξέρω εγώ, το πουλούσαμε.
Είχα εγώ στο σπίτι, έδινα πολλά γραμμάρια τη μέρα, πολλά λεφτά. Τι φοβόσουν να μην πας φυλακή, να σου πιάσουν. Φοβόμουν, αλλά το ρισκάρα. Ο Νίκος ποτέ δεν μ' άφησε να... Δεν μου ρίξει καμιά ευθύνη σε πράγμα, πάντα λέγε δικό του. Δεν έχω πολλές υποθέσεις με πράγμα, αλλά δεν δέχομαι κιόλας να πετάξω πράγμα. Είχα θέμα να μας βρουν σε αστυνομία. Ξέρεις πράγματα που ζήσαμε, τις αστυνομίες. Με την πολικά, να μας βρουν στους δρόμους, να μας σταματούν. Ξέρω εγώ, να καταφύγεις το πράγμα ή να το χώνεις. Έφτασες κοντά ποτέ να μπεις μέσα? Είχα από πολλές κρατήσεις. Κάνα μέρες πολλές, 36 μέρες. Μέχρι εκεί, δηλαδή αν βάλω από τα 12 με 4, από τα 12 κάνω κρατήσεις. Μέχρι τα 30 κάνω πολλές. Δηλαδή μπορεί η φυλακή μπορεί να είναι 4 χρόνια. Και είχαμε μια υπόθεση που έφυγε από την Κύπρο που ήταν από πολλά χρόνια. Γιατί έκλειφκα την κυβέρνηση. Και λοιπόν σε αυτή τη σχέση ήσουν πάλι πολύ χρωμένη. Ναι, μου είναι το φλέβια πολύ άσχημα. Για 2 χρόνια χτυπούσα, σημαίνει. Για 2 χρόνια χτυπούσα και πίσω, βαρούσα, δεν είχα φλέβεις άλλες. Λαιμό, τα πάντα, παντού. Ακόμα τα έχω πάρω μου. Μέχρι την ποια ηλικία κράτησε αυτή η σχέση, Κρήτη? Κοίτα, θα μπορούσα να κρατήσει για πάντα, αλλά εγώ ήθελα να πάω στο πρόγραμμα. Ο Νίκος ήταν αποφασισμένος ότι ήθελα να πεθάνει στη χρήση. Το τέλος έπιασε καρκίνο και πέθανε 2 χρόνια τώρα. Ήταν πολύ χρήση και πιο, ήταν τη χειρότερη εποχή, ήταν η μόνη πρέζα. 12 χρόνια ήταν αυτό. Βελόνα και πρέζα. Φτάσαμε στο σημείο να μην κάνουμε μπάνιο, να μην τρώμε. Ευτυχώς που είχε την οικογένεια και μας φέρνανε φάι και πράγματα. Έτσι πράγμα, μόνο τρύπημα. Κόκα, πρέζα. Μπόκα, πρέζα. Φέρναμε έναν άνθρωπο να έρχεται μακριά γιατί δεν είχαμε βλέμμα να μας βάλει στο λαιμό. Μέχρι εκείνο το διάστημα, αυτό κράτησε μέχρι ποια ηλικία? 30 χρονών, ξέρω εγώ. Είχες κάνει προσπάθειες πόσες μέχρι εκείνη την ηλικία? Κοίτα, η πρώτη μου προσπάθεια που έκανα ήταν 2 μήνες. Όχι, 2 μήνες. Πήγα πρώτη φορά σε Αγία Σκέπη, είχαμε 6 μήνες, 5-6 μήνες. Και σπάσα τον βασικό κανόνα του σεξ και με διώξανε. Δηλαδή? Έχει όρια. Είναι όχι ναρκωτικά, όχι βία, όχι σεξ. Είναι ξεκάθαρα. Εγώ τα σπάσα και τα 3 για να καταλάβεις τα προγράμματα. Μια φορά έβγαλα πρόγραμμα, την πρώτη φορά με διώξανε, την φορά με διώξανε, ξέρω εγώ, γιατί πήγα στο νοσοκομείο και έφερα χρήση και πήγαμε μέσα στην κοινότητα σαν να μην συμβαίνει τίποτε και μας κάνανε ούρα και μας βρήκανε 2 λερωμένες και μας διώξανε. Την τρίτη φορά μάλωσαμε μία, τελικά μας βάλανε, πώς το λένε, κρίσιμο μέλος. Για 2 εβδομάδες, αν δεν στρώσω, αν δεν ησυχάσω, να διώξουμε. Κίτρινη κάρτα δηλαδή, κάπως ναι, έτσι. Ναι, κίτρινη κάρτα. Δεν αναστηρώ το πρόγραμμα τότε. 5 λεπτά, αν αργούσεις την εβδομάδα, να σηκωθείς, ξέρω εγώ, σε βάλα να κάνεις συνέπειες. Κύπρο αυτά, έτσι. Ναι. Αυτό με κράτησε κάποια χρόνια καθαρή. Και έμεινες καθαρή, ποια χρόνια έμεινες? Λοιπόν, τελειώνω το πρόγραμμα, την πρώτη φορά, την τρίτη φορά, το τελειώνω παπανένταξη, τελειώνω από φυτό και πίνω. Την πρώτη ημέρα. Το μετανιώνω. Έρχεται και το δικαστήριο. Για ποιο λόγο το δικαστήριο? Τα γραμματοκιβώτια. Έκλειφα την κυβέρνηση κάθε μήνα, έκλειφα τα τσέκια, τις επιταγές του κόσμου. Συντάξεις, ό,τι είχαν. Και τα άλλαζα. Ήξερες τις ημερομηνίες που έρχονται? Ναι, έτσι, κάθε τέλος του μηνός, ρε παιδί μου. Κάποτε ήταν έτσι, ήταν επιταγές, δεν ήταν κάρτες όπως τώρα. Πήγαινες και την εξαργύρωνες. Ναι, αυτό το πράγμα. Ναι. Και πώς τις εξαργύρωνες, αφού δεν πήγαινα σε μαγαζιά και είχα τουπέ γλώσσα, τα υπόγραφα παίρνα ρούχα και έλεγα η θεία μου είναι άρρωστη και το πιστεύα, δεν ξέρω εγώ. Το έκανα αυτό το πράγμα. Πολλά λεφτά. 86 υποθέσεις ήταν αυτές, 86 επιταγές, κάτι χρυσαφικά, κάτι πράγματα με πρέζα. Και ξέφυγα, για να καταλάβεις. Δηλαδή? Με τα προγράμματα. Καταλάβες. Okay. Πήγα στο πρόγραμμα για να μην πω φυλακή. Κάπως έτσι. Παίρνα στις κλινικές, έκανα αποτοξίνωση. Εγώ παβάζω ένα λεφτά για τον λόγο. Στους ψυχιάτρους, ξέρω εγώ, και γλίτωνα. Αλλά μόλις νικήσα το πρόγραμμα, μου ήρθε παρκετούι. Μόλις νικήσα το πρόγραμμα? Ναι, στο πρόγραμμα, στο κλειστό, όπως ήταν και κλείσω. Δεν ήταν τυχαίο, πιστεύω. Κάποιος το έκανε για να με κρατήσει, γιατί φοβηθήκανε. Επειδή βασικά έκανα πρόγραμμα, αλλά κρύβω πράγματα. Κρύβω πράγματα στα προγράμματα, δυστυχώς δεν τα λέω όλα.
Οπότε πάω γι' αυτό και πίνω. Δεν γίνομαι ειλικρινής. Έχω πολλά περιστατικά να σου πω, ας πούμε, που με κάνουν να φεύγω. Τα γραμματικά τέλος πάντων, αυτό ήταν υποθέσεις που πήγα την πρώτη φορά και μου λέει ότι ο τι θέλεις, μου λέει, να παραδεχτείς και να πας υπόδικος ή να ξέρω εγώ κάτι μου είπε εκεί και έφυγα τελικά. 16 το μήνος ήρθα, ήταν το 16 θυμάμαι, εδώ. Την κοπάνησες από την Κύπρο και στην Ελλάδα. Ναι, ήρθα γιατί. Γιατί ήρθες. Κανονικά με το αεροπλάνο, ήταν καλός ο άνθρωπος, έτυχα σε ένα άνθρωπο, πήγα έτσι με το σταυρό στο χέρι, ας πούμε. Δεν είσαι, όταν είσαι υπόδικος και... Δεν ήμουν υπόδικη ποτέ. Εκκρεμεί κάτι εναντίον σου. Δεν ήμουν υπόδικη ποτέ. Κρατήθηκα, υπόδικη δεν έκανα ποτέ. Δεν έφαγα ποτέ φυλάκι. Επειδή εκκρεμούσε αυτές οι υποθέσεις. Ναι. Δεν ήταν το όνομά σου, ας πούμε. Ναι, για αυτές τις υποθέσεις με πιάνανε. Έκανα κρατήσεις. Με αφήνανε. Μου δίνανε ημερομηνία δικαστηρίου. Π.χ. ένα χρόνο μετά. Εγώ πήγαινα στα προγράμματα όταν κόντευε. Μα περνούσαν τα χρόνια. 7 χρόνια είναι και καθαρίζεις το ποινικό σου μητρό. Τώρα έχω ποινικό μητρό καθαρό. Έχει 10 χρόνια να ακούσει η αστυνομία. Που τα 30 ως τώρα τίποτα. Μέχρι τα 30 χρόνια η πορνεία ήταν στη ζωή σου. Κοίτα, η πορνεία ξεκίνησε πολλά γλώσσα από τον πατέρα μου. Που ήταν έτσι. Γιατί εγώ 3 χρόνια γίνηκα γυναίκα. Και μου άρεσε αυτό το πράγμα. Και ξεκίνησαν πειραρίες. Έφυγα από τον πατέρα μου. Χώρισα. Ξεκίνησες, τι είπες πριν. Πειραρίες, να δουλεύω σε πειραρίες. Ναι. Να πηγαίνω κάτω, να βρίσκω τους φίλους του κάθε μέρα. Ξέρεις. Απόφυγα και πήγαινα μόνη μου. Και να κάνω παρέα με 24, με 11 και άλλοι είναι 25. Ας πούμε. Ο πατέρας σου και η μητέρα σου ήξερε ότι είχες αρχίσει σεξουαλικές σχέσεις τόσο μικρή. Το ξέρανε και ποτέ δεν κάνανε κάτι και νομίζω κάτι σημαντικό. Γιατί ήταν αυτό ουσιαστικά να βγει. Σε ένα παράδειγμα, έμανα μου ούτε μου 11 χρόνο και ήρθε, δεν είδα και κάτι, ξέρω, όχι άλλες έννοιες. Πότε να έρθει ο φίλος της, πότε να έρθει ο ένας, πότε να έρθει ο άλλος. Δηλαδή, ο πατέρας μου κάνει αυτή τη δουλειά και η μάνα μου εκμεταλλόταν την κατάσταση σαν τι να το γυρίσει να το κάνει υπέρ μας, το κάνει χειρότερα. Δηλαδή, τουλάχιστον δηλαδή, για ψυχή, μπορώ να πω ότι ο πατέρας μου έχει καλύτερη ψυχή, η μάνα μου. Που έκανε και αυτό το πράγμα, αλλά έκανε και αυτός πολλά κακά. Ξέρεις ποιο ήταν το θέμα, από μικρή αρχίζανε, μέσα στον πατέρα σου. Ο πατέρας μου έλεγε, δεν είσαστε παιδιά μου. Μας είχαν έτσι, μια ζωή. Σκέφτομαι να βάλεις το παιδί σου, να βάλεις συνήθεια τα πράγματα. Ο πατέρας μου ήταν τα βατζίδες τότε, οι παγιοί που χτυπούσαν τις γυναίκες, που ήταν τώρα, ξέρω εγώ, φέρνουν τα λεφτά τώρα. Δεν είναι όπως τώρα. Γιατί τώρα είναι και άλλα πράγματα, βατζίδες από σελίδες, ας πούμε. Κάνω σελίδες και τέτοια που το είχα και εγώ. Θα σου πω πιο μετά γι' αυτό. Ήταν επιθετικός, ξέρω εγώ. Έκανε πολλές καυγάδες. Δηλαδή κάθε τραπέζι και καυγά. Το είχε, δεν ξέρω, μεγάλος έτσι. Δεν ξέρω αν μεγάλος έτσι, όχι. Αλλά ήταν άνθρωπος πολλά της βίας, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Και έκανε πολλά κακά, δηλαδή κακά αμαρτίες. Που τα πληρώναμε εμείς από μικροί όλο αυτό το πράγμα. Ξέρεις πόσες φορές ακούσαμε ότι δεν είμαστε δικά του παιδιά. Ξέρεις πόσες φορές μεγαλώσαμε με το πράγμα. Αλλά εντάξει. Ο πατέρας μου όμως ανοίγει την πόρτα. Η μάνα μου δεν μου την ανοίγει ποτέ. Πάμε πίσω στην ιστορία. Ναι. Φεύγεις από την Κύπρο. Έρχομαι εδώ το 16. Λοιπόν, να σου πω τι γίνεται. Πίνω εγώ στην επαναπαυστή και πίνω και το μετανιώνω και δεν ξαναπίνω. Και γνωρίζω ένα παιδί, ένα κοινό εδώ από το Facebook που δεν επίνε. Δεν ήξερε τι είναι ναρκωτικά. Αλλά ψαχνόταν να παντρευτεί. Όχι για τίποτε άλλο, έτσι είναι αυτοί. Κάνουν οικογένεια και νομίζουν ότι τελειώνει το πράγμα. Είναι αφοσιωμένοι. Αλλά δεν είναι η καλή ρατσά. Να σου πω. Υπάρχει πολλή ζυγιά μεταξύ του. Σαν λαό. Λοιπόν, γνωρίζω αυτόν, έρχομαι εδώ. Ενοικιάζω σπίτι την ίδια μέρα, εγώ. Τα καόνισα όλα μέσα μια εβδομάδα. Ξέρεις πόσες φορές πήγα Ελλάδα, Κύπρο και ήρθα. Έκανα την Κύπρο και την Ελλάδα, Λευκοσία, Λάρνακα. Μπορώ να το κάνω άνετα αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο για μένα. Και έρχομαι εδώ και ενοικιάζω από την πρώτη μέρα. Και πήγαινα χόρτο τις πρώτες μέρες. Και σε κάποια φάση μένω έγκυος και τα ακούω όλα. Δηλαδή, έτσι σαν τη μητρότητα, εγκυμοσύνες, ξέρω εγώ, χωρίς να πίνω τίποτε. Ούτε τσιγάρο, δηλαδή στην κόρη μου ούτε τσιγάρο δεν πίνω. Ήσουν ευτυχισμένη τότε,
Όχι, ποτέ. Επία για έναν λόγο, για τον λόγο, που δεν έπινε, για να καθαρί και μιλάω στα χρόνια. Γιατί δεν ξέρει, άμα δεν σου μιλάω ο άλλος, αλλά εγώ ήμουν υποτροπιασμένη, γιατί ήθελα θεραπεία, ας πούμε, και ο οποία κλωθήκαμε σε ένα σπίτι και έμεινα εκεί. 4 χρόνια ήμουνα μόνο εκεί και έκανα τα μωρά. Όταν γέννησα η κόρη μου, 7 μήνων, γεννήθηκε μετά εγώ κάτι έπαθα. Κάνα επέμβαση και ξέρω εγώ. Βρήκα κάτι τατική. Έκανες επέμβαση. Ναι. Είχα προβλήματα, είχαμε προβλήματα υγείας. Ήμουν συνέχεια στο νοσοκομείο για να ακούμε το χτύπο του μωρού. Θα πέθανε. Δεν έπαιρνα τίποτα. Γι' αυτό σου λέω μερικές φορές πιστεύω στο Θεό. Ό,τι θέλει η κύριος, ας πούμε, ξέρω εγώ. Τι δεν έπαιρνα. Και στα άλλα τρία που έπαιρνα, γεννήθηκα με τα χαρά 300 από τα γεννήθηκα. 3. Εβάλα βάρος τα ώρα. Δεν μου τα πιάσει καμιά φορά, θερμοκοιτίδα και τέτοια. Είχες πολύ δύσκολη εγκυμοσύνη, αλλά εντάξει, όλα καλά. Κοίτα, εγκυμοσύνη είναι πάντα τα δύσκολε. Γιατί ήταν η χρήσιμη στη μέση. Ήταν σαν να η χρήσιμη. Ήμουν έγκυο, δεν μπορούσα να κόψω. Επειδή πολύ, έπρεπε να, τα κρατήσω τα μωρά. Τα ήθελα, ας πούμε. Τα ήθελα. Έτσι πίστευα, ξέρω εγώ. Να σου πω αλήθεια. Τώρα που μου λένε ότι δεν με θέλω, δεν με νοιάζει. Γιατί ξέρω εγώ, καμιά φορά μπορώ να του τα πω τα πράγματα όπως είναι. Νομίζω καιρό να μην υποστηρίζουν τον ίδιο τον πατέρα του. Σου λένε δεν σε θέλουν τα παιδιά, ναι, τα δύο τα μεγάλα. Τα μεγάλα που αποφασίσαν, ξέρω εγώ, και το τρίτο τώρα. Δεν ξέρω τι πάθε. Αλλά παίρνει στο live μου αυτό και του μιλάω. Ναι. Τι σου είπα δηλαδή. Εντάξει, αποφασίσαν ότι όχι. Είδε στη χρήση και δύο. Ο γιος με ξεκίνησε να μπορεί να πει κοκαίνη. Έχει φτιάξει τα πάντα, σπίτι, τα πάντα. Μετά το γύρισε στο πιώμα. Η κόρη μου το ίδιο. Όχι από μένα, από μόνοι τους. DNA. Τους έφερα, ήταν στη χρήση αφού. Ναι. Τους είχα μέσα τους, ξέρω εγώ. Αλήθεια αυτό. Είσαι στεναχώρη που δεν σου μιλάνε τα παιδιά σου. Κοίτα, κάποτε ναι, πολλά. Πριν από πολλά χρόνια. Τώρα όχι. Γιατί είναι ενήλικες, θέλω να αποφασίσω. Εγώ με δαμέ, άμα δεν θέλω τι να κάνω. Θέλω μου μια βερόνα και ψάχνω τι πιούμε πάλι, ας πούμε. Γιατί ταλαιπωρούμε. Εγώ είμαι τώρα δαμέ, είμαι χαρμάνα. Το θέλω να πιω πρίζα πολύ. Γιατί βγήκα από τον detox, πήγα στο πρόγραμμα 7 ημέρες, είχαμε τα πάλι θάλασσα. Θέλω στον οκαρέ μου μια χαρά και πήγα να κόψω. Κόψα το σούπο. 22 μέρες είμαι έτσι. Θα μου τα πεις στο τέλος αυτά. Ναι. Συνέχισε μου λίγο την ιστορία. Με τον Ιρακινό που ήρθες. Ήρθα, ξέρω εγώ, έκατσα ορμόνε, γέννησα, πήγα σπίτι, γέννησε η κόρη μου 6 μηνών και φυγά. Πάω και στην οικογένειά μου, να δω την οικογένειά μου. Το δεύτερο παιδί ήταν αυτό, έτσι. Ναι, η κόρη μου. Κόρη σου. Το άλλο παιδί πόσο ήταν. Ήταν 2 χρονών. Να τα δεις, θα πάθεις πλάκα, ειδικά τα δύο αυτά. Θα δεις την πλάκα της ζωής σου, τη ομορφιά. Αυτά με τον Ιρακινό, έτσι τα δύο. Ναι. Το ένα 2 χρονών και το άλλο 6 μηνών. Mm-hmm. Οπότε όταν το παιδί είναι 6 μηνών. Τα κρατάει, αυτό τα κρατάει τώρα να φροντίζει. Όταν είναι 6 μηνών το δεύτερο παιδί. Ναι, αποφασίζω ότι θέλω να πάω στην Κύπρο, τα είχα να δω τους δικούς μου. Υποτροπιασμένη, υπολογική κατάθεση, είχα πάθει χειρισμένη και με γέννα. Άρχισε να πίνει πάλι. Όχι, δεν πίνω, αφού δεν πίνω καθόλου, σου λέω. Επειδή είσαι υποτροπιασμένη. Υποτροπιασμένη είναι σημαντικά. Κατάλαβε και εγώ δεν το κατάλαβα. Με παραμεθιάστηκα πολύ εύκολα, δηλαδή ξέχασα ότι είχαμε πρόγραμμα. Να βάλω κάτω να πω ότι φεύγω, γιατί ξέρω. Ήθελα να του δικού μου να του ζω. Από πού και ω πού. Μόλι κατέβηκα στο αεροδρόμιο ήπια. Πώς? Μόλι κατέβηκα στο αεροδρόμιο ήπια. Μέσα σε μια εβδομάδα έκανα γάμο, έπιασα 3.000 ευρώ και τα έφαγα μέσα 10 μέρε, α πούμε, στην Αγιάννα. Τι εννοεί έκανε γάμο. Κοίτα, εγώ μου κάποτε εμπλεγμένη και σε γάμου και πιο παλιά. Έκανα γάμο, ξέρω εγώ, με παιδιά, πατέρα κόσμο, έκανα το εγώ. Πολλά λεφτά. Για χαρτιά. Για χαρτιά, ναι. Αλλά εγώ έπαιζα και παιχνίδια και τρώγα παραπάνω μετά από αυτού. Πόσα λεφτά δηλαδή πήγαινε τότε ένα γάμο. Τότε 5.000 λίρες. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Έπιανε ο γαμπρό, εγώ πήγα μάρτυρα, πήγα μάρτυρα αλλού, επάτρευτηκα εγώ, επάτρεψα άλλου. Πάρα πολλά λεφτά τότε. Ξέρω. Δεν μ' άρεσε και ποτέ να είμαι σε υπόθεση. Αν μου πει 20 ευρώ από 20 ευρώ, δεν θα τα κάνω. Και στην Κύπρο κάνεις τους γάμους και τα λοιπά, όλα αυτά. Και πόσο καιρό έκατσες στην Κύπρο. Που πήγα ξανά, 7 μήνες. Ως ο αδερφός μου πήραμε κρίστα. Εγώ πήρα κρίστα από τη μύτη στην Κύπρο. Όχι εσείς από εκεί εδώ. Κρίστα, από τη μύτη. Δεν το κάνει κανείς, δεν μπορείς. Σύσα τράμουν από τη μύτη. Ανέβασα πυρετό 43, πυρετό 2 μέρες. Ήταν το ασθενοφόρο. Μισε 2 μέρες μπορεί να είχα 10 κιλά.
Και τράβησε τόση. Ναι, έπαινα κρίστα με τον αδερφό μου, τον αδερφό μου πελάνε. Τρελάθηκε, του γύρισε. Και με διώξα από το σπίτι, γιατί θα πίσω. Ναι, θα την αντε... πάντα έφευγα εγώ, γιατί να φύγει ο Γιάννος. Καταλάβες. Ναι, εγώ είμαι το κακό παιδί. Όλοι πήραν, όλα τα ξαδεύτια μου πίνουνε. Έχω πολλούς χρησιμές στην οικογένεια. Είμαστε καλοί, ξέρω εγώ, μας αυτό το... τα ξαδεύτια μου, τα πρώτα, ξέρω εγώ. Ναι. Και σε φύξανε το σπίτι οι γονείς σου? Πάντα, πάντα με έφευγα, πάντα μαλώναμε και έφευγα. Αλλά άμα χτυπώσα τον πατέρα μου, ο πατέρας μου με βάλε. Η μάνα μου όχι. Τώρα που θα πάω στην Κύπρο, ξέρω εγώ, έχω το πρόβλημα που να φύγω το Σάββατο. Αλλά θα πω με τέτοιο τρόπο, ό,τι γίνει να γίνει. Γιατί δεν έχω που να μείνω. Ή θα γίνει με τον τρόπο μου, ή θα γίνει με τον τρόπο του. Έτσι είναι τα πράγματα. Ή καλύτερα να μην πάω. Αφού σου έβαλα στο αυτοκίνητο. Και μη γελάς, το εννοώ. Εύχομαι όλα να πάνε καλά, κατάλαβα. Δεν ξέρω. Ναι. Γι' αυτό σκεφτόμαστε. Αν θες να το πεις, να το εξηγήσεις, επέκτηνε. Κοίτα, έτσι δεν με θέλουνε. Εγώ θα πάω στο σπίτι του πατέρα μου. Είναι το σπίτι μου όμως, ξέρω εγώ. Μπορεί αυτή να μου κάνει οι αστυνομίες και έτσι. Από να χτυπήσει η μάνα μου και αυτή ο αδερφός μου. Αν δω τον αδερφό μου να μου πει όχι, μόνο που θα τον δω, μια και που θα του πιάσω το μαχαίρι και να τον καρφώσω. Δεν το θέλω. Ειδικά τη μάνα μου να μου πει στον πατέρα σου γιατί το θέλει. Που σου κάνει τη ζωή σου, που σου έμαθε τούτο δρόμο, ας πούμε. Γιατί αφού είναι τούτο που 6 χρονών, τούτο δρόμο μου δείξε. Επικοινώνησες μαζί τους και... Δεν θέλουν, όχι. Θα πω με πολύ ζόρι. Σου είπαν να μην γυρίσεις, δηλαδή. Ναι, δεν μπορούν να με φιλοξενήσουν. Εγώ θα πάω στο σπίτι του πατέρα μου και ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ θα κάνω αυτό που θέλω. Κοίτα, θα καταλήξω στο τέλος φυλακή για να ηρεμήσω από τα ναρκωτικά και από όλα αυτά. Το ξέρεις καμιά φορά. Ξέρεις ότι εμείς οι χρήστες πολλές φορές παρακαλούμε να πιέσουμε κάτω για να πάμε νοσοκομείο, μπορεί να σφορμίσω 5 λεπτά, ή απαιτούμε να πάμε φυλακή με ανυποκράτηση να ηρεμήσει το κεφάλι μας. Ξέρεις πόσα παιδιά λένε το πράγμα προτιμούν να πάω φυλακή για να την αναρτησμένα, ξέρω εγώ. Και εμένα. Πόσες αποπέρες σε κάνω για αυτό το πράγμα. Για να βρεθώ κάπου γύρω ανάγκης. Γιατί εγώ από τον Κύπρο, που το πρωί μου τρώω πολύ ξύλο. Και όχι ξύλο, ας πούμε, ξύλο, θα σε φακόπα στους τείχους, τέτοια πράγματα. Και έγκυος, ξέρω, του άρεσε. Από εκείνο τον τύπο που έλεγες. Ναι, μου είχα τα παιδιά τα μεγάλα. Τώρα που μεγάλα, μου αρέσαν τα θέλω ή τα θέλω, σου είπα, ας πούμε. Ένα μιλίο τα συναισθήματα. Δεν ξέρω αν με πούνε κακή, δεν με ενδιαφέρει αν μου πούνε κακή. Δεν με ενδιαφέρει καλό να μην πούνε κακή μαμά. Καθόλου δεν με ενδιαφέρει ο κόσμος να πει. Να σου πω γιατί τον λόγο. Γιατί έπινα πολύ καιρό για τις τύψεις. Έπινα να μην νιώθω ότι έκανα αυτό το πράγμα. Γιατί το πράγμα είναι αμαρτία. Μεγάλη αμαρτία. Εγώ μπορεί τον λόγο να πληρώνω για αυτό το πράγμα. Αλλά σταμάτησα, δηλαδή, επειδή γεννηθήκαν πολλά στην κακοποίηση, σε βιασμό, ήρθαν με τον τρόπο. Ποιο πράγμα λες, δεν κατάλαβα. Τα μωρά τα πρώτα δεν ήρθαν φυσιολογικά. Ήρθαν με ξύλο, έμενα και με τον τρόπο, ας πούμε. Καταλαβες. Όχι από έρωτα και αγάπη. Έτρωα ξύλο, έμενα έγκυος. Έτρωα ξύλο, έμενα έγκυος. Και έριξα και δύο μωρά, ας πούμε, με τον πρώτο. Ρε, μου ένα μωρό. Δεν θα το συγχωρούσα ποτέ σε γύρνο, ας πούμε. Αλλά ποτέ δεν τους είπα τίποτα, δεν τους είπα τίποτα. Αλλά τους πλησίασε αυτός. Και κάνανε κανένα χρόνο μαζί. Τους πήρε μαζί του. Και τους άλλαξε τα μυαλά ότι τα χρηματοκιβώτια τότε που έκλεβε αυτός. Ήταν πτωχεύς σας. Ό,τι έκλεβε και αγοράζει το γράφε πάνω μου. Γεμίσαμε την τράπεζα λεφτά. Του έδωσα, απόγραψα το κάτω πίσω το μηχανή, το αυτοκίνητο. Ξέρω εγώ. Και τα λεφτά τα έφαγα. Ως τώρα κλαίει. Δηλαδή, ό,τι μου έκαμε, κατάστρεψα τον πολλά οικονομικά. Τι εννοείς τα έγραφε πάνω σου? Ήταν φτωχές, δεν μπορούσε να γράψει τίποτε. Ό,τι λεφτά μάζευε, αγοράζε μηχανή, ξέρω, θα γράφε πάνω μου. Καταλάβες, και αυτοκίνητο και τέτοια. Αυτά του τα έδωσα, τα μετρητά, τα έφαγα. Έως τώρα κλαίει, λέει ότι το έφαγα 100.000 λίρες. Τον κατάστρεψα, δηλαδή, αυτά που μου έκαμε, το κατάστρεψα.
πέρασα τόσα χρόνια, ακόμα το λέει η μάνα σας, η μάνα σας. Δεν λέει τι κακά που μου κάνει, το ξύλο που μου έδινε. Έμπαινε στο σπίτι και περίμενα το κλειδί, να ακούσω το κλειδί. Μου ήταν 14 χρόνο. Ναι. Το μεταξύ να σου πω κάτι άλλο. Όταν γεννήθηκα τα μωρά, έφερνε μου τα άλλα τα μωρά 14 χρόνο και έφυγε από το σπίτι. Και έφερνε και τα παιδιά τα πρώτα του. Γιατί εγώ το γνώρισα πατερμένο αυτό, εγώ δεν το ήξερα. Η γυναίκα του μου λέει πάρτο. Πού να καταλάβω, μαρά μου, αυτό το πράγμα. Ήσουν και πολύ μικρή τότε. Ναι, αφού πήγαινα σε αυτοκίνητο για να πάμε πόρτα και μετά είναι στη θάλασσα και έκανα τα δικά του, δηλαδή βασανιστήρια. Μου κάνει βασανιστήρια. Και έρχονται να μου πούμε μετά τα παιδιά δεν με θέλουνε. Δεν με θέλουνε, μία δεν τα θέλω δέκα. Θέλω τη ζωή μου. Προσπαθώ για τη ζωή μου. Να σου πω, νομίζεις ότι τα παιδιά έχουν πέσει στη χρήση λόγω εσένα και του άντρα σου? Ναι, φυσικά. Η κόρη μου με ρώτησε 500 φορές για την πρέζα. Δηλαδή, μην τολμήσεις να δοκιμάσεις πρέζα και μην με ρωτάς, μην τολμήσεις. Κάνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τώρα τι κάνει. Και είχε μια κόρη. Ακούσα ότι την κέρδισε στο δικαστήριο. Δηλαδή, ότι έκοψε και την κέρδισε. Οπότε σημαίνει πρέπει να είναι καλά. Αυτό δεν είμαι σίγουρη. Έτσι έμαθα. Με το μικρό, έκανα 14 χρόνια εδώ. Ενώ ήταν δίπλα μου. Δεν πήγαινα, ας πω γιατί. Γιατί πριν, εμένα με φτιάξε νέα σκέπη. Έκανε άνθρωπο. Δηλαδή, τι έγινε. Ποιος έκανε άνθρωπο? Η Αγία Σκέπη, το πρόγραμμα. Δηλαδή, με πήρε 45 και 40, χτυπημένη. Εντάξει, δεν είχα δω και τίποτε. Χτυπημένο το σώμα από το νοσοκομείο. Και με είχαν με τις κόρτες 2 μήνες μες στο δωμάτιο πάνω. Και λέγανε οι καθοδηγητές, σκεφτείτε καλά που αναφέρετε αυτή την τρελή. Μες σε 2 μήνες έγινε ένα άνθρωπο, ένας άγγελος. Καμάνα, μες σε 2 μήνες κατέβηκε το μαλλί μου, ζάμε, ένα άνθρωπο. Και ήταν να βγω παρένταξη και μου λέει, είσαι έτοιμη να πάμε στο γιατρό, πήρε στο καλύτερο χειρούργο πήγα. Και με έκανε αυτό. Βρήκαμε χορηγό. Πήγα στο καλύτερο χειρούργο στην Λευκοσία. Για να με βγάλει στην επανένταξη να μένει πιο. Περνάς 7 μήνες λοιπόν στην Κύπρο. Κοίτα, επεινάμε πολλά με το γιατρό. Εγώ άκου τι έγινε. Ήμουν στο 18 και μάζευα λεφτά. Όπως είπα πριν, έτσι θα σου πω τον λόγο. Και τρογόμουνα. Και του είπα πω ήταν μου εισιτήριο να φύγω. Και είχα πει Κύπρο. Και πήγα έμπλεξα με τον αδερφό μου. Και πήγα με Κρίστα. Εγώ όμω το άντεχα παραπάνω. Η μάνα μου το έλεγε. Γιατί η Ελεάνα από τότε πίνει, είναι ήσυχη, και εσύ από τότε πίνει. Και κάνει πράγματα. Και τρελάθηκε. Έπρεπε κάποιο να φύγει από το σπίτι και φύγα εγώ. Και ήρθα πίσω. Δεν ήρθα πίσω όμω. Γνώρισα έναν τύπο στην Κοζάνη που κάνει σελίδε. Ξέρω εγώ, έκαναμε σελίδε. 7 μήνε μιλούσαμε. Με ερωτικό περιεχόμενο όμω. Όχι, δεν είχαμε ερωτικό. Ναι, είχαμε, ναι, κάναμε σελίδες. Οι σελίδες που κάνει αυτός. Ναι, μου έχει, πρέπει αυτός να βγάλει από μένα ακόμα. Κρυφά. Δηλαδή ζει από μένα αυτός τώρα, αν έχει περιεχόμενο. Είναι πολύ εξύπνος, αλλά ήταν και αυτός τα βάζει σαν τον πατέρα μου. Δηλαδή πήγα στην Κοζάνη σε ένα χωριό, σε ένα σπίτι που δεν είχε ούτε μπάνιο ούτε τίποτα. Πού τον γνώρισε αυτό? Στο TikTok. Πηγαίνουμε, κάνουμε σελίδες, μπαίνω, κάνω και live. Δεν έκανα live και έλεγα για τις σελίδες. Έκανα άλλο πρόγραμμα, ξέρω εγώ. Τώρα είμαι διαφορετικά. Και με χτυπάει μια μέρα στα πλευρά. Γιατί? Έτσι ήρθε. Γιατί ήθελα να πω κάτι στο live και δεν το είπα. Και πόνεσα, γιατί είχε ένα δαχτυλίδι. Ήτανε ένα σπίτι κρύο, δεν είχε τουαλέτα, είχε ο πατέρας του κάτω. Με πήρε, ξέρω εγώ. Μια μέρα κοιμήθηκε, η μάνα του πήγε εκκλησία, έφερα αστυνομία. Είχα σιγά σιγά και σαν αστυνομία περικύκλωσε το σπίτι. Έκανα μέσα στην Κοζάνη, 4-5 μέρες χτυπημένη. Ευτυχώς είχα την κάρτα και βρήκα ξενοδοχείο. Δεν ξέρω τι μηχάνημα είχα. Και περνούσε γιατί το πι μου ήταν μπλοκαρισμένο. Και βρήκα άνθρωπο μου, πλήρωσε το τηλέφωνο στην Κύπρο. Χτυπημένη γυρνούσα. Και οι Κοζανίτες έμαθα ότι δεν δέχονται ξένους. Κανένας δεν βρήκε να με βοηθήσει. Ευτυχώς που η κάρτα περνούσε. Και μένα σε ξενοδοχείο. Και βρήκε πλάσμα μου, πλήρωσε το τηλέφωνο. Τι ρίσκω, έτσι ρίσκα κάνω. Έτσι τρελή μετά θέλω. Άμα βάλω κάτι μες στο νου και να είναι κακό, θα το κάνω ρε παιδί μου. Δεν αλλάζω. Και τι έγινε με αυτόν? Πήγα στην αστυνομία. Αυτός έκανε τον έβλεπα ότι μιλούσε με μικρά παιδιά. Εγώ δεν το άντεχα. Θέλω να το δώσω ρε παιδί μου. Είναι παιδεραστής ο άνθρωπος. Λέει και παύλα. Το είδα το πράγμα. Το έζησα μέχρι τώρα.
το κάνει. Πιάνει μικρές και κάνει και ραν και τις έχει, ξέρω εγώ, 2 χρόνια, 3 χρόνια. Και τον έδωσα. Δεν ξέρω τι έγινε, αλλά η αστυνομία της Κοζάνης κάμε λάθος να τον άφησε. Είμαι σίγουρη, ήταν παιδεραστής ο άνθρωπος. Δεν είχαμε τίποτα ερωτικό μεταξύ μας. Ήταν για δουλειά ξεκάθαρα. Και εγώ πιάνα λεφτά και αυτός τα έτρωε. Μετά μπαίνα μέσα στις κάρτες. Και πώς θα έρθω καλά την ημέρα. Συγγνώμη δηλαδή. Εύκολα. Αλλά μετά του την έκανα. Του πήρα τους πελάτες όλους και τον άφησα έτσι. Πού πήγες μετά από το Ζάλι? Έφτα, πήρα σε λεωφορείο. Κάποιος μου πλήρωσε το τηλέφωνο, ήρθε το πι μου, πήγα στην τράπεζα, τράβησα λεφτά, 40 ευρώ, ήρθα μόνια, 8 ώρες. Μόνη μου, χωρίς ρούχα, χωρίς τίποτε, όπως ήμουν με γύρα. Δεν ήξερα πού να φάω, νερό, δεν ήξερα τι είναι ομόνια. Σιγά σιγά μπήκα σε ένα στενό, ρώτησα πού είναι η πιάτσα, μετά από 2 μήνες όμως. Πέρασα πολύ ζωρή. Για να φάω, για να πιω. Δεν μπορούσα να ζητήσω, δεν είμαι μαθημένη τέτοια. Στην Κύπρο έχει τέτοια. Αλλά είναι αγιώς. Εγώ το λέω, ας πούμε, άμα μια στέγη. Στην Κύπρο έχω προνόμια. Δηλαδή, ένα βρω να κάνω ένα μπάνιο, ξέρω εγώ. Δεν είναι όπως εδώ. Το άστεγο. Εμείς τα λέμε τα παιδιά της ταράτσας. Να πω έτσι. Αλλά είναι και σε πιο καλή κατάσταση στην Κύπρο η άστεγη μας εμάς. Καταλάβεις τι να σου πω. Υπάρχει και, κοινωνικό... Και βρέθομαι και, και μου λένε εκεί και πάω εκεί την πρώτη μέρα και γνωρίζω δύο. Η μια ήταν η Αλεξία και η Μεταξία. Και ξεκινώ δουλειά. Πώς σε λένε και ύστερα θέμα, να κάνουμε ένα τσιγάρο και πήγα, έμεινα. Μέσα μια μέρα κλείσα ξενοδοχείο, πήρα κινητό και έμεινα εκεί. Όταν λες δουλειά, πορνεία στον δρόμο. Ναι. Έπαιρνα κούτες, ξέρεις, κούτες στα χαρτόνια. Που τα πετάσουνε, αυτά τα παίρνεις, τα βάλεις σε μια γωνιά ανάλογα αν βρέχει όχι και εμάς, είναι λίγο σε, ξέρω εγώ. Πόσο καιρό έμεινες στον δρόμο έτσι? Έμεινα πολύ καιρός που ξαναπήγα, όσες που πήγα στα 18 άνω, ήταν μια περίοδο τζίνι. Στον δρόμο πόσο καιρό έμεινες? 2 μήνες. 2 μήνες. Και ξέρεις πώς έμεινα, ήταν ένα παιδί, πάλι με ένα παιδί ήταν μαζί, έστε οι γονείς τον πιάσανε, τον πήγε μέσα στο γέφυγε και με άφησε. Ξέρω εγώ έτσι. Μένατε μαζί? Στον δρόμο μέναμε μαζί και σπίτι του μέναμε κάποια στιγμή. Αλλά μείναμε στον δρόμο και σαν την δική του και τον βρήκαμε. Στη χρήση και αυτό. Ναι. Και τον πήραν οι γονείς να τον πάνε κάπου και έφυγε ξαφνικά. Ναι, δεν του έγινε όμως ο άλλος ο άνθρωπος. Άμα πάει με τον πατέρα του και του παίρνει για να τον έχει σπίτι να πει ναι, τι να το κάνω. Ξέρω εγώ. Εμένα ο πατέρα μου δεν δέχεται έτσι πράγματα. Ούτε τσιγάρο να πίνω. Μαστρώνω. Ούτε με στο δωμάτιο. Μην τολμήσει ανεριστεί πράγμα. Γι' αυτό θέλω να βγω στην Κύπρο και ζητώ την βοήθεια του και μου λέει όχι. Αυτός μπορεί να με κάνει καλά, να με βάλει στο σπίτι, είναι πολύ αυστηρός. Πού πας, τι ώρα θα έρθεις. Έτυχε περίπτωση να με λέει να πάω σπίτι, ώρα να παίρνω, του λέω ερχόμαι σε έναν τέταρτο και επειδή δεν πήγα σε έναν τέταρτο, έκανε με έξω. Έτσι η περίπτωση. Και την περασμένη φορά που πήγα ήταν πολύ ευχαριστή προς που μένα. Και με βοήθησε μια χαρά, με κρατούσε να πάω στο πρόγραμμα. Και τώρα γιατί πιστεύεις ότι θέλει να πας? Άκου τι έπαθε ο παπάς μου. Ο παπάς μου είχε πρόβλημα υγείας και ήταν η πρώτη φορά που κάναμε αποτοξίνωση και πέσε σε κόμμα ο άνθρωπος. Τον είχαν δεμένο 2 μέρες και πέσε σε κόμμα. Και πήγε στην εντατική από την αποτοξίνωση. Αλκοόλ. Σε πει αλκοόλ. Συμπνούσε αλκοόλ, ζυμανία. Αλκοολικό φούε. Τα σηκώτια του όλα χαλάσανε. Χθες το πήρα τηλέφωνο ήταν μεθυσμένος. Το σπίτι του θα ανοίξω να παραμείνω. Έτσι. Μπορεί να τον λόγο, αλλά λέει ότι ξέρω δεν παρετάτε με μένα και τέτοια. Θα σε βρω το λέω, θα πέμουν που είσαι και θα έρθω να σε βρω. Έτσι πράγμα. Να σου πω, δεν δυσκολεύεσαι να κάνεις πιάτσα στον δρόμο. Εκτός ότι είναι πολύ επικίνδυνο, αλλά δεν δυσκολεύεσαι να πηγαίνεις με τον καθένα ξέρω, που θέλει να πηγαίνει μαζί σου? Κοίτα, πλέον είναι στρατηγική και είναι μια δουλειά. Δεν τη θεωρούμε πλέον. Όταν μπήκα στην αρχή, ξέρω εγώ, νιώθα πιο ανασφάλεια. Η φάση ήταν ανασφάλεια, ξέρεις, της ηλικίας σου ήδη. Τώρα πλέον, ας πούμε, είμαι 40, είμαι στην πιάτσα. Είμαι αρέσει και μου πιάτσα, αφού με τις πιάτσες, ξέρω εγώ. Απλά, είναι ο τρόπος που θέλω. Γίνονται πράγματα, αρχίζει και χαλάει η πιάτσα. Εμένα μου αρέσει, εγώ δεν θέλω να φύγω. Εγώ φεύγω για ένα πράγμα, για να μην μπλέξω ξανά. Αφού τους βλέπω να σπάζω, ξέρω και είμαι έτοιμη να
Είμαι έτοιμη να πιω. Είμαι έτοιμη. Πόσο καιρό είσαι καθαρή τώρα, που την πρέζα πέντε, κόψα το σούπο. Είχα αποτροπήσει όμως πάνω στο σίσα. Πέντε μήνες, ναι. Είχα τρεις υποτροπές πάνω στο σίσα και πίνω μαύρο τώρα. Και δεν μου κάνει τίποτα, δεν το θέλω τώρα. Καταλάβεις γιατί το κόψα το. Το σούπο έτσι απότομα. Έτσι ηλίθια είναι βασικά. Μου μια χαρά στο ρομπάνα. Κυρία, η καταλάβα σκατά. Είμαι 22 μέρες έτσι. Μια γραμμή τελείωσε, θα γίνω καλά. Αλλά μετά. Και δεν με βοηθάει ρε ο πατέρας μου να το. Αφού σου λέω πιάσε το τηλέφωνο να δεις. Έλα το πιάμε τώρα σε κάμερα. Θέλω να τον ακούσω. Έλα, δώσ' μου το τηλέφωνο σου. Τι με βλέπεις. Δεν θέλω να πάρω τον πατέρα σου στο τηλέφωνο μου. Για να ακούσει, ας πούμε. Θέλω να του πω, η κόρη σου κάνει πορνεία, πώς σ' αρέσει αυτό, πώς σ' αρέσει ότι εσύ είμαι εγώ. Αλλά σε άλλα χρόνια, ας πούμε, ξέρω. Να δω αν το αρέσει ή να το πει η καρδιά του ή να μου πει να πάω. Ή να μου πει να πάω. Να μου πει, να μου πει μετά από δύο μέρες τηλέφωνο, βασικά. Μόνο αυτός μπορεί να με βοηθήσει αφού. Η μάνα μου δεν μπορεί, αδερφός μου πίνει. Θα γίνει κάτι στο τέλος. Περίμενε. Ναι. Θέλω να σκέφτω και τους δύο κάμερα, ναι. Θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα μια φορά. Σε παρακαλώ, έτσι για να καταλάβω. Δηλαδή, ένα τηλέφωνο. Παίζει τώρα, τότε μιλώ μόνη μου. Άσε να παίζει. Ξέρεις το τηλέφωνο. Ναι, και τα δύο. Θα βάλω ανοιχτά. Μηδέν, μηδέν. Περιμένω. Γιατί είναι η γραφή. Α, εντάξει, γράφει. 0-0-3-57. Το ένα μεθυσμένο. Τώρα μετά μπορεί να μα πει. Βάλε το να παίζει. Ανοιχτά, ακρόαση βάλτε. Για να δούμε, παιδιά. Να πάνε να πεις να μην κοιμάται. Και η μάνα μου. Πάτσε στο ανοιχτή ακρόαση. Ανοιχτή το έχω. Πάτσε κοντά στο μικρόφωνο. Δεν ακούγεται πολύ καλά. Εντάξει, καλά το έχεις. Εντάξει, ποιο είναι η μάνα μου. Ε, 99, 86, 69. Ω, περίμενα που ήταν. Ναι. Άρα στο μικρόφωνο. Ναι. Έλα μα. Εγώ είμαι η Ελεάνα, τι κάνεις. Έλα μα. Μ' ακούς το όνομα καθόλου. Έλα, μανά, μ' ακούς. Τώρα ένα λεπτό. Έλα, μ' ακούς τώρα. Μ' ακούς τώρα. Εντάξει, δεν έχω. Είναι το σήμα, το σήμα. Τι κάνεις. Τι κάνεις, λέω. Ο Γιάννος. Τι εσύ. Τι έχει. Αμά, έχω πρόβλημα σοβαρό. Το Σάββατο έρχομαι Κύπρο. Αμά, έλα σου πω, έλα σου πω, άκουμε λίγο. Το Σάββατο έτσι θα γιώσει να έρθω. Χρειάζομαι βοήθεια. Δεν μπορώ να δουλεύω. Έλα σου πω, μπορώ να δουλεύω πιάτσε. Κι αν είμαι και όπα. Δεν μπορώ να δουλεύω. Έλα. Μα πάντα είσαι αρρωστία μας, εγώ είμαι αρρωστή, θέλω βοήθεια. Ήταν που εσείς. Εγώ θέλω ένα κρεβάτι να κάτσω, να γλιτώσω ένα μήνα. Έλα σου πω, είμαι στον δρόμο, ξέρεις το τι κάνω, βίζει, είμαι στον δρόμο. Οι βίζες που κάνουν οι κόρες σου και μέσα στα ναρκωτικά και μόνη της εσχυρότερη κατάσταση. Α?
να νοστεί στέγια, να πεθάνουμε, να πεθάνουμε εμείς. Άμα με ενδιαφέρει, έχεις πληθύρα, η κόρη σου αλήθεια με κάνει στον δρόμο κάνει βίζιτες και πίνει. Να τον πετάξει μια φορά το γιο σου έξω που, που κάνει πολλά, βάλει μια φορά την κόρη σου που τον έχει μέσα πρίκυπα, μίση μου. Εγώ ενάρτω το Σαββατοκύπρο, εγώ ενάρτω το Σαββατοκύπρο και μίλησα με τον Πέτρη και να μπω έσω του και ας μπορεί να μην με βοηθήσετε. Καλώς να με βοηθήσετε. Ενάρτω εδώ. Γιατί μια μαχρία θέλει να μπω έσω σου, γιατί. Όλοι, όλοι, καλά. Εντάξει. Ετοιμαστείτε για πόλεμο τότε, ετοιμαστείτε για πόλεμο τότε. Θα δείτε. Θα με δείτε πολύ αγιός. Ναι, ετοιμαστεί. Από όλα θέλει και η αστυνομία. Να με πάρει φυλακή. Τώρα είσαι μόνο σας κάμω. Να δείτε. Και στην αστυνομία θέλει και πουτα τώρα. Και πρέπει να πάμε να πω φυλακή ισόβια. Καλύτερα να έχω κρεβάτι να κοιμούμε. Γιατί κουράστηκα όλη την κατάσταση. Είδες του. Άρρωστη, το πλυντήριο και ο τους. Έπρεπε να θα το σκοτώσω, μα Θεό. Δεν μπορώ. Θα καταλήξω φυλακή για ένα κρεβάτι και φαΐ. Τι ξέρω ότι έπαιρνω λεφτά πολλά. Μακάρι, μακάρι τα ζωή που κάνω, ξέρω εγώ, μακάρι να μπορούσα να κάνω πολύ. Έχω χρήματα και ένα νούμερο κάνω το, που είναι τη δουλειά. Και κάνω την δουλειά γιατί δεν θέλω να είμαι κανένα. Δεν θέλω να αρκετή ώρα να μου βάλει, να πάω να μου κάνω, να διαδεμιστώ τη δουλειά. Πώς θα κάνω την δουλειά μου, που είναι η δουλειά μου, δεν βλέπω δουλειά. Κάνω με ροκάματο μου, πάω σπίτι μου, δουλεύω όποτε θέλω. Κάνω τα τσιγάρα μου, πληρώνω χοτέλ τώρα. Έχω το προπληρωμένο το χοτέλ, δύο μέρες. Δουλεύω δύο μέρες συνέχεια τώρα. Δεν θέλω να φύγω από Κύπρο. Αλλά θα πω Κύπρο και από φυλακή. Είμαι έτοιμη, σου λέω, να τους στηρίξω με την τέλα και να τους κάψω, και τους, να τους κάψω τα σπίτια. Βάλω το σταυρό μου ο Θεός να με βοηθήσει. Ξέρω να τα έχω κάψει λάπιο. Έτσι πράγματα. Έτσι, έτσι μεγάλωσαμε. Άρρωστη, μια ζωή είναι άρρωστη, μια ζωή είναι άρρωστη, μια ζωή είναι άρρωστη, μια ζωή είναι άρρωστη. Σας με πούν τον πουλαλού μου, είμαι κακή, μα δεν πειράζει, είμαι κακή. Με θέλουν μία, τους θέλω δύο. Πάντως βελώ να πάρουν ξανά, πάρω για κανένα. Για κανένα. Εντάξει, από το εμέρα που τέκεσα το πρόγραμμα και με έφτιαξε το, η Αγία Σκέπη, σαν άνθρωπο, ξέρω εγώ, να μπορώ να κυκλοφορώ, απλά συντηρούμε, ξέρω εγώ. Έπιασα πέντε πράγματα και κάνω τα, τα γυρίζω προς τη χρήση, ξέρω εγώ, υπέρ μου. Δεν θα πω πεθαμένη τώρα. Ξέρω εγώ, βασανίζουμε. Και θέλω να πάω στο σπίτι μου και δεν με αφήνουν. Έχω σπίτι, κάνω αυτό. Αλλά εντάξει, είμαι στο χωτέρ. Εντάξει, μου δώσανε ωραίο το δωμάτιο. Τι είναι το χωτέρ, χρησιμοποιήσα το. Εμείς κανένα χρόνο, 600 ευρώ το μήνα. 600 ευρώ το μήνα θέλω εκεί. 300 το μήνα το χορτό, γιατί μπορώ χωρίς χορτό. Κανονικά το χορτό με κάνει να τρώω. Επειδή είμαι χαρμάνα από το σούπο, δεν τρώω. Πίνω, πίνω και δεν τρώω. Πήρα 4 γραμμάρια, πίνω, πίνω, πίνω τίποτε. Δεν μου άνοιγε έτσι. Καταλαβες. Βλέπω τον εαυτό μου δύο μήνες μετά. Θα κατεβαίνω στην πιάτσα και έτσι θα μπορώ να κάνω πελάτη. Γιατί θα φέρω με τρελή, θα τρελαθώ και θα μάχομαι κάπου, ξέρω εγώ. Προχτές ήταν δύο κοπέλες φίλες μου, κάναν τα μαγιώς έτσι, πιάνε να κάνουν έτσι να δουν αν έχω ψήρε, μέσα στην μέση του δρόμου, έτσι είναι η ψυχή μου να τους κατεβάσω. Προχτές, ξέρεις τι έγινε, κατέβηκα, δούλεψα δύο παιδιά, εντάξει. Η μία ήρθε χτυπημένη, μια φίλη μου ήρθε χτυπημένη, ξέρω εγώ ότι χτύπησαν άσχημα. Και την έκανα καλά, της έδωσα το πρώτο τάλιρο. Μετά πέσε μια άλλη κάτω, ήμουν σε λάι, την πήραν καγιά. Τι είσαι χαρμάνα, της λέω, ναι, πάω και την κάνω καλά. Και έφυγα, είχαμε το μέρο, δεν είχα και σαν μέρο κάμα το. Όταν λες την κάνεις καλά, πήγες στις αγόρες ηρωίνη και τις ναι, δεν με πήγαν να ξεχαρμανιάσω, εγώ μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Θα την αφήσω έτσι, αφού κάνω μια εισπαρτάρα. Και πόσες φορές το κάνω αυτό το πράγμα. Αυτό πήγες στις αγόρες ηρωίνη και τις έδωσες. Πήγες στις αγόρες ηρωίνη και τις Έκλαινε, φωνάζε. Έχεις δει κάτι που σε έχει σοκάρει όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, εντάξει, ένα παιδί, ξέρω εγώ, με λίτζαρε, νομίζω πόσο τα λεφτά του. Εντάξει, μετά κατάφερα ξέφυγα, έρχεται από πάνω μου, ξέρω εγώ. Τώρα μιλάμε φυσικά, δεν θυμάται.
Μέχρι σήμερα τα κάνει αυτά. Και άλλο ένα παιδί πήγα να γλιτώσω μια κοπέλα που την κλωτσούσε, την Κωνσταντίνα, και αρχίζει να κλωτσούσε. Δεν μπορεί κανένα να μου κάνει τίποτα. Σήμερα ξέρεις τι έγινε, περνούσε μία. Εγώ δεν έχομαι εκεί που καθούμε να καθούνται άτομα που δεν πρέπει. Είναι δουλειά. Και σήμερα να φύγει, πήγε ένα πιέτο μπουκάλι με το νερό και σηκώνω επάνω. Και έρχεται αυτός που έχει το καφέ και μου λέει εντρελή του τι, σταμάτα, σταμάτα. Μου λέγανε όλοι. Του λέω δύο λεπτά δεν πιάω από το λαιμό και θα πεθάνει, του λέω. Μην με βοηθήσετε, δεν φοβάμαι κανένα. Μα δεν φοβάμαι κανένα εκεί. Γιατί δεν έπρεπε να είναι στην πιάτσα αυτή. Γιατί έρχεται αματωμένη, κάτσε σπάτια και κλείνεται. Και βγάζει τα αίματα από το σίσα. Το σίτα, αρκωτικό το σίσα, σε τρώει. Άμα δεν ξέρει να το πίνει, σε τρώει. Μετρημένη είναι αυτή που ξέρω να το πίνω. Άμα δεν ξέρει να πίνει ναρκωτικά, μην τα πίνει. Εγώ ξέρω να τα πίνω ναρκωτικά. Είμαι παγιά τη οξύνη από Λάμιτσο, που έκανα παρέμβαση πιο μεγάλο, α πούμε. Στα 14, έκανα 25, 26, 30, 35, 50, ξέρω εγώ. Παρέα. Όχι ερωτική παρέα. Χρήση, ξέρω εγώ, τα λαβέρια πράγματα. Εθίστηκε και εσύ, βέβαια, άσχημα. Ναι. Κοίτα, εγώ εθίστηκα πιο πολύ στη ζωή παρά στα ναρκωτικά. Η ζωή μου μ' αρέσει πιο πολύ. Αν δεν είχα τα ναρκωτικά, θα ήθελα τη ζωή αυτή. Μ' αρέσει. Και δεν θα ήθελα να αφήσω η δουλειά μου. Απλά βλέπω την εξέλιξη. Γιατί να αφήσω η δουλειά μου, αφού την κάνω σωστά, όπως πρέπει, ένα φλοκαρένα. Ξέρω εγώ. Η χειρότερη φάση τη ζωή σου, ποια νομίζω ότι ήταν. Η χειρότερη τη ζωή μου σε ιστορίες, ας πούμε. Είναι η πιο δύσκολη φάση τη ζωή σου. Εντάξει. Αυτό με τον Κύπρο τα 6 χρόνια μου μείνανε, μου μείνανε μέσα μου. Μου μείνανε, μου μείνανε. Τότε που έκανες τα 2 παιδιά, λες. Τότε. Στην Κύπρο. Ναι, αυτό και με τα παιδιά μου έμεινε έτσι καρφή. Δεν ξέρω τι είναι ακριβώς τι είναι σήμα, αλλά πάντως δεν είναι θετικό. Δεν ξέρω. Είναι κάτι που έχεις μετανιώσει. Ναι. Μου χτύπησα η μάνα μου. Δεν θα το ξαναγράψω. Μου κόβουν τα χέρια, σκέφτομαι ότι δεν με θέλει. Πολύ άσχημα. Το αδερφό μου το μαχαίρωσα. Πώς έγινε αυτό, για θες να μου περιγράψεις. Τίποτα. Δεν σπάσανε τα νεύρα, είχα ανάγκη. Και πάντα έχει το ρεμάλι μέσα στο σπίτι εκεί και δεν τον βάλει μια φορά ξοβάλλει την κόρη της. Να δει τι να πει να τρώει με μέσα στον δρόμο. Αυτό θα πάθει με καλύτερο κακό από μένα. Με φάρε το μαχαίρο θα. Ο αδερφός σου λες. Ναι. Γιατί πήγαμε σε ένα ταβέρνα και πίναμε κρασί και το θυμήθηκα. Και πήγαμε σπίτι και το κάνω το μαχαίρι έτσι τόσο. Τα δάχτυλα του ήταν άπειρα ακόμα. Την επόμενη φορά το κόψε ένα λεγά. Αφού με πειράζει από μικρή. Την τελευταία φορά που πέρασε 7 μήνες, ένιωσα ότι είναι αναδεμένος μαζί μου. Αφού δεν βγαίνει από την καμάρι, από τότε που έπεσε σε κόμμα και ζήσε. Το βρήκαμε η μάνα μου την επόμενη μέρα με τον εμετό στο στόμα. Έμεινε ανάπηρος ένα χρόνο, μόνο έκανε έτσι. Καταλαβες. Και από τότε χάθηκε η ζωή του, ήταν όμορφος, πολλά. Αλλά παρτάκια, ξέρω εγώ. Εγώ ήμουν η δυνατή όμως. Εγώ τον εμπορούσα, εγώ. Ξέρω εγώ. Πήγα στην Κύπρο, είχα πολλά λεφτά. Είχα 5 που έφυγα από εδώ και πήγα σπίτι του, είχα 5.900. Μετά λείψανε. Όταν λείψανε, άρχισα με δύο ξάδρα, καταλάβες. Δεν υπήρχε λόγος να μην κρατήσουμε. Αν παίρναγες τώρα τα προβλήματα εξάρτησης που έχεις, τι θα ήθελες ιδανικά να κάνεις, πώς θα ήθελες να φανταζόσουν τη ζωή σου, θα ήθελες. Ξέρεις πράγματα που ονειρεύομαι. Όταν ήμουν ήθελα να γίνω δασκάλα. Κάποτε δεν ήθελα να γίνω θεραπεύτρια. Γιατί μου το αλούσανε. Μπορούσα να γίνω κάθε οδηγήτρια, θεραπεύτρια, να δουλεύω στα προγράμματα, άνετα. Δεν ξέρω. Μένω στη συνήθεια. Κάνω όνειρα πολλά, κάνω καθαρά όνειρα. Αλλά είναι τόσα. Πρέπει να σου πω για τη χρήση, να σου πω πολλά πράγματα. Δεν ξέρω. Κοίτα, με πονάει το πράγμα, αλλά και το αγαπάω και το θέλω. Δεν λέω ψέμα, τι θέλει να σου πω τώρα. Με πονάει τώρα επειδή είναι η κατάσταση μου έτσι και θέλω να φύγω. Αλλά την άλλη δεν θέλω να φύγω. Αγαπώ το σπίτι μου εκεί που βρήκα σπίτι, χοτέρ, που κατεβαίνω κάτω, τα παιδιά, τις κοπέλες. Δεν είναι η γειτονιά μου. Προτιμώ να είμαι εκεί χιλιάδες φορές παρά να είμαι σε αυτούς. Δεν θα προτιμούσες να αφήσεις τη δουλειά στον δρόμο και να κάνεις κάτι άλλο.
Όχι, αφού μου δίνει καλά λεφτά και ζω, γιατί να το κάνω. Γιατί να ξύπνω το πρωί 8 και να πηγαίνω 12 ώρο και να έχω το αφεντικό πάνω από 700 ευρώ το μήνα που βγάλω 20 ευρώ μέσα σε 3 λεπτά. Για κάποιον άλλο θα ήταν εφιαλτικό να κάνει αυτό που κάνει. Εντάξει, για να μην το κάνει. Όχι, εγώ το στην αρχή ήταν δύσκολο. Απλά τώρα ξέρω εγώ, παγώνει το συνέστημα σου. Έχει τρόπο, έχει στρατηγική το πράγμα. Έχουμε κανόνες. Μην νόμιζε ότι γίνεται πολλά πράγματα και είμαι, ξέρω εγώ. Είναι συγκεκριμένα πράγματα. Λειτουργώ πολύ, ξέρω εγώ, κυπριακά. Στην Κύπρο είναι πολλά διαφορετικά. Κοίτα, άκουσα σου ένα πράγμα. Τώρα που είμαι σε αυτήν την κατάσταση, εγώ δεν θέλω να παίρνω πελάτη να γεμίσει την τσέπη μου. Λέω σήμερα, ξύπνω πρωί και λέω: έχω το χοτέρ 20. Τσιγάρα έχω, αν έχω, δεν τα βάλω μέσα στην ημέρα μου. Χορτό, αν έχω, αν τα θέλω 30. Τι να φάω, ένα γύρο, θέλω 40. 50, άμα τα κάνω, θέλω 50 την ημέρα, ας πούμε, άμα τα κάνω έφυγε, πάω στο δωμάτιο. Κάνω live. Δεν θέλω πολλά. Δεν χρειάζεται να κάνω το για την επιβίωση. Δεν το κάνω για να γίνω πλούσια. Δεν θέλω να γίνω πλούσια. Μέρα με τη μέρα. Ναι. Θέλω να βγάλω τα έξοδα μου για να μην γυρίζω όλη μέρα στις γειτονιές. Να μου δίνω τσιγάρα, να δίνω τσιγάρα πράγματα. Προτιμώ έτσι. Ζω κανονικά όπως είτε εσύ, δεν το βλέπετε έτσι. Δηλαδή. Το καταλαβαίνω. Απλά είχα την εντύπωση ότι η δουλειά αυτή θα σε επηρεάζει ψυχολογικά. Κοίτα, εγώ πιο μικρή, αν ήμουν χάνου και φύλαγα λεφτά, θα ανοίγα, θα έκανα δουλειά. Δηλαδή θα μπορούσα να ανοίξω μπουρδέλο, θα μπορούσα να ανοίξω μπειραρία. Μου άρεσε. Θέλω πολλά να μαχάσει τέτοιο. Αλλά τελικά με έφασε η βελόνα. Δυστυχώς. Τέτοιε δουλειέ δεν θέλω να κάνω. Ό,τι μου έλεγε ο πατέρα μου, ούτε κανένα πατέρα μου, έτσι γουστάρα. Ξέρω εγώ. Θέλει να δώσει ένα μήνυμα να πει κάτι δικό σου τελευταίο. Νομίζω ότι έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα. Θες εσύ κάτι να πει τελευταίο. Κοίτα, να πω κάτι. Εγώ να πω ότι. Δεν ξέρω τώρα πώ ακούστηκα. Εγώ να πω ένα πράγμα για κάτι. Τώρα ξενίζονται πολλά γρήγορα τα πράγματα. Εμείς στην εποχή μας ήταν τρία πράγματα τότε που ήμασταν μικροί. Γιατί η κοινωνία ήταν μικρή, ήταν τα ναρκωτικά, ήταν από την οικογένεια. Τώρα τα ναρκωτικά είναι, μπαίνουν μέσα στο σπίτι σου απευθείας. Δηλαδή δεν έχει οικογένεια, είτε από φίλους, είτε από. Έχει πολλά παιδιά, μικρά παιδιά, ξέρω εγώ. Και μακριά από μερικά ναρκωτικά και τέτοια. Άλλαξε πολλά ο κόσμος. Καταλαβες. Δεν ξέρω τι να πω. Κάνω live πολλές φορές στο TikTok και λέω, αλλά ξέρεις, δεν ακούνε. Και τώρα που θα δούνε αυτό που θα πω ότι θέλω αυτή τη δουλειά και τέτοια, μπορώ να ακούσω και δεν ξέρω κι εγώ. Άρα ποτέ είμαι ειλικρινής, να λέω πράγματα αλήθεια. Εγώ φεύγω για την Κύπρο για ένα λόγο. Γιατί θα μπλέξω, το ξέρω. Είμαι χαρμάνα από το σούπο. Θα μπλέξω. Και σε δύο μήνες δεν θα φαίνομαι. Θα είμαι τελείως ερείπιο. Και δεν με βοηθάνε. Δεν με βοηθάνε. Θα κολλήσω πάλι. Σε δύο μήνες θα δεις πώς θα είναι. Έλα σε δύο μήνες να με δεις. Καταλαβαίνεις. Θέλω να πω κάτι. Εγώ μεγάλωσα με αυτόν τον τρόπο. Δυστυχώς. Με τα παιδιά σας να μεγαλώνετε όχι έτσι. Εγώ εντάξει, μάνα με τύχη και ο πατέρας μου έτσι και μεγαλώνω έτσι. Δεν θέλω οι οικογένειες να μεγαλώνουν έτσι. Πολλές κοπέλες που μεγάλωσαν έτσι. Από πόσα περιπτώσεις. Που τις βίαζαν ο πατέρας και φύγανε και θα στην πιάτσα. Και φύγανε από το σπίτι 10 χρόνια, 12. Να σου πω ιστορίες. Θέλεις να σου φέρω άτομα. Αν θέλεις να δεις τώρα να πάθεις σοκ.